Τροχαντηρίτιδα, αυτό που είδατε είναι ο ιατρικός όρος για να μας περιγράψει τον πόνο που αισθανόμαστε κυρίως εμείς οι γυναίκες, στο γοφό. Μαζί μας ο Γιώργος Τσουκαλάς, φυσικοθεραπευτής, οστεοπαθητικός. Καλά, εγώ το λέω και τροχαντηρίτιδα. Εγώ το παίρνω από το αγγλικό για κάποιο λόγο. Μπράβο. Γιατί μου αρέσει πιο πολύ το τροχαντηρίτιδα. Γιώργο μου, γιατί λέμε ότι εμείς οι γυναίκες κυρίως, οι δραστήριες γυναίκες, λέω. Ισχύει, γιατί... είναι αλήθεια αυτό. Οι γυναίκες γιατί λόγω ανατομικής αλλαγής έχουν πιο φαρδιά λεκάνη και μάλιστα οι γυναίκες που έχουν και περισσότερο λίκνισμα στη λεκάνη τους επιβαρύνουν αρκετά το μεγάλο τροχαντήρα. Όσες λυκνίζεστε λοιπόν ίσως και να πονάτε περισσότερο. Ακριβώς. Και πολλές φορές αν έχουμε μυϊκές ανισορροπίες οι οποίες επιδεινώνουν το λίκνισμα, οπότε επιβαρύνει την περιοχή. Να το βλέπουμε, παιδιά, να δούμε λίγο, να μου εξηγήσεις τι επιβαρύνεται. Να το δούμε και στον κύριο εδώ που έχεις φέρει. Εδώ βλέπουμε την πίελο, βλέπουμε τον μέσο γλουτιαίο. Κάτω από το μέσο γλουτιαίο βρίσκεται ο οργόνος θύλακος του μεγάλου τροχαντήρα. Έτσι, αυτός είναι ο μεγάλος τροχαντήρας, είναι οστική μιλάμε περιοχή. Για μια περιοχή στο οστό. Είναι μια περιοχή στο οστό που δίνει πόνο στην έξω επιφάνεια. Ναι. Δεν είναι μέσα στην άρθρωση του ισχύου, είναι έξω από την άρθρωση του ισχύου. Δηλαδή κάπου εδώ θα το βλέπεις. Πού θα το βλέπεις. Είναι ακριβώς το πιο προέχον σημείο που υπάρχει στην έξω επιφάνεια του μυριαίου. Εδώ πονάτε. Ακριβώς. Όσες το νιώθετε, και οι άντρες βέβαια, αλλά περισσότερο γυναίκες, εδώ πονάτε. Σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο. Να το δείξουμε εδώ που έφερες. Και θα μου πεις τι σημαίνει, τι είναι αυτό ο ρογόνος θύλακας, τι σημαίνει. Ο ρογόνος θύλακος είναι ένα σακουλάκι με υγρό, όπου υπάρχει ανάμεσα στο οστό και στους μυς και επιτρέπει να ολισθαίνουν μεταξύ τους οι ιστοί. Όταν υπάρχει πόνος. Όταν υπάρχει πόνος, αυτό το σακουλάκι με υγρό διωγγώνεται. Α, φουσκώνει αυτό το πράγμα δηλαδή. Δημιουργείται μια φλεγμονή. Οπότε, αν μπορούμε να δούμε εδώ τους μυς, πώς είναι, κατά την κίνηση που γίνεται στο ισχύο, για παράδειγμα, ολισθαίνουν οι ιστοί, επιτρέπεται πολύ πιο εύκολη η ολίσθηση μεταξύ των ιστών, η επαναλαμβανόμενη κίνηση σε αθλητική δραστηριότητα. Εάν ξαπλώνουμε στο πλάι πάρα πολύ συχνά... Για να δούμε την κάρτα μας, λέει ο Γιώργος Τσουκαλάς, να τραβήξουμε εδώ, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε δραστηριότητες όπως είπες και εσύ, όταν ανεβαίνουμε σκάλες... Όταν ανεβαίνουμε σκάλες, όταν κάνουμε έντονα ποδήλατο ή τρέχουμε, κάνουμε έντονη αθλητική δραστηριότητα, όταν ξαπλώνουμε στο πλάι σε ένα σκληρό στρώμα, γι' αυτό χρειάζεται ένα ανατομικό στρώμα και πιο μαλακό για να ανακουφιστούμε από μια τροχαντηρίτιδα, και όταν πιέζουμε σε αυτό το σημείο το γοφό, που σας δείξαμε πριν, έτσι. Ο ορθοπαιδικός, δηλαδή ο φυσικοθεραπευτής, θα πιέσουν αυτό το σημείο. Είναι ένα τεστ αυτό. Ακριβώς. Η αναπαραγωγή των συμπτωμάτων σε αυτό το σημείο, εφόσον έχουμε αποκλείσει ότι δεν έχουμε πρόβλημα στην άρθρωση του ισχύου, κάποια αρθρίτιδα ή δεν έχουμε κάποιο νεύρο από τη μέση, τότε μας δίνει ένα τοπικό πόνο ακριβώς στο σημείο που μας έδειχνες. Ναι. Και τι κάνουμε τώρα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική διάταση, όπου επειδή περνάνε πάνω από τον οργόνο θύλακα του μεγάλου τροχαντήρα, ουσιαστικά μια περιτονία που ονομάζεται τίνον την πλατεία περιτονία, μια πολύ ωραία διάταση στηριζόμενη κάπου από όρθια θέση, είναι να τοποθετούμε ουσιαστικά το πάσχον πόδι. Αν υποθέσουμε ότι το πάσχον πόδι είναι το αριστερό, ναι, το τοποθετούμε πίσω και ασκούμε μία διάταση γέρνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Προς τα δω. Ακριβώς. Γιατί για να αυξήσουμε την ελαστικότητα σε αυτήν την περιτονία, έτσι ώστε όταν αυξάνουμε την ελαστικότητα αποσυμπιέζεται ο οργόνος θύλακος του μεγάλου τροχαντήρα. Διαφορετικά, η αυξημένη τάση που παρατηρείται στους αθλητές που έχουν αρκετά δυνατά πόδια ασκεί μια συνεχή συμπίεση, μεγαλύτερες τριβές και δημιουργεί φλεγμονή. Άρα, ξαναπες το, αυτό είναι ωραίο. Εκεί που πονάμε, είτε από την μία είτε από την άλλη μεριά, πες ότι πονάμε εδώ. Αριστερά. Ναι. Τι Οπότε, κάνουμε. Τοποθετώ το πόδι πίσω, πίσω, το φέρνω σε προσαγωγή, στηριζόμενος, σπρώχνω τη λεκάνη μου στην αντίθετη κατεύθυνση. Προς τα πού, προς την αντίθετη που πονάω. Ακριβώς. Στηρίζεσαι στο χέρι μου Εντάξει, πες, και σπρώχνεις προς τα εδώ. Α, κατάλαβα. Τη λεκάνη, όχι τον κορμό.
Τι λεκάνη. Μπράβο, από εδώ. Να! Εντάξει. Τι λεκάνη πρόχνουμε. Και. Ακριβώς. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε διατάσεις. Να καθίσω να δείξω μια διατάσεις. Ναι, να κάνεις. Να διατάσεις για τους μύες του ισχύου, έτσι ώστε να γέρνουμε μπροστά για να διατείνουμε αυτή την περιοχή, να αυξάνουμε αρκετά την ελαστικότητα στους ισχύους. Άμα σου πω ότι το κάνω αυτό και ανακουφίζουμε καμιά φορά. Αυτό. Ακριβώς. Μαζεύω το πόδι. Ναι. Ε? Γιατί είναι συχνό και οπότε πιθανόν να έχεις και εσύ κάποια τροχαντιδητήρια. Ναι. Και μία άλλη πολύ ωραία άσκηση για να ενδυναμώνουμε στη συνέχεια, αν έχουμε μυϊκές ανισορροπίες στην περιοχή, μπορούμε είτε από καθιστή θέση, είτε από όρθια θέση, να ξεκινήσουμε προοδευτικά ενδυνάμωση στους απαγωγούς μυς του ισχύου. Λάστιχο και ανοίγουμε. Ακριβώς. Και ξεκινάω ωραία. Προοδευτικά ενδυνάμωση. Ωραία. Για να, να αντιμετωπίσω τις μυϊκές ανισορροπίες της περιοχής. Ο Γιώργος Τσουκαλάς μας είπε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πόνο στο γοφό που λέγεται τροχαντηρίτιδα ή τροχαντηρίτιδα όπως το λέω εγώ. Και εκτός από αυτά υπάρχουν και κάποιες ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σε στρώμα. Ακριβώς, να δούμε ποιες είναι αυτές οι ασκήσεις που μπορούν να ανακουφίσουν σε περίπτωση που έχουμε αυτό το πόνο στο γοφό. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσουκαλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.